Ο Παγνί είναι ένα από του μεγάλου οφειλέ τη ΔΕΙ. Έχει αφισβητήσει την τιμολογιακή πολιτική τη ΔΕΙ. Έκανε προσωρινά μέτρα την προηγούμενη εβδομάδα. Δεν τα κατέθεσε. Και τη Δευτέρα την Τρίτη απερίφθηκαν τα προσωρινά μέτρα αυτά της, του Παγνί προ τη ΔΕΙ. Οπότε δεν υπάρχει πλέον. Θα πρέπει να βρεθεί μια λύση. Ω το ποσό, αυτό το ποσό είναι περίπου 500-600.000 ευρώ. Έχουμε και μια προηγούμενη, αλλά τόσο ποσό περίπου, που ήταν σε μια προηγούμενη δικασία που εκεί περιμένουμε. Ε, αυτό που πλέον μπορούμε να κάνουμε εμείς σαν the AI γιατί φυσικά το Παγνί είναι ένα μεγάλο ήρωμα που εξυπηρετεί πάρα πολύ τον κόσμο της Κρήτης και του Ηρακλείου, θα προσπαθήσουμε να κάνουμε μια συνάντηση, να μπορέσουμε να συζητήσουμε, να βρεθεί μια λύση, έστω με διακανονισμό, με οτιδήποτε να τους βοηθήσουμε, να μπορέσουμε να ξεκαθαρίσουμε τόσο ώστε να μην έχουν προβλήματα τόσο αυτοί όσο και εμείς, γιατί εμείς αυτά πρέπει να τα διεκδικήσουμε. Και να τονίσω για άλλη μια φορά το ξαναπεί ότι αυτά τα λεφτά δεν πάνε στη the AI πάνε στο παλιό χρέο στη ΔΕΗ, πάνε, στο, δημο... πάνε είναι υπέρ του δημοσίου πάνε. Είναι ακόμα ενισχύ το θέμα του διακανονισμού που έχουμε, μάλλον οι διευκόλυνση που κάνουμε προ παλιού οφειλέτε για να μπορέσουν να μην έχουμε να εξαρτηθούν οι τόκοι. Είναι σε ισχύ ακόμα μέχρι το πρώτο εξάμεινο του 2024. είναι ευνοϊκό γιατί έτσι μπορούμε μέχρι το 80% των τόκων να εξαλειφθούν και να διακανονιστούν από του παλιού ε, οφειλέτε. Εντάξει, υπάρχουν και κάποιε άλλα μεγάλα χρέη τη τάξη των 500.000 από, από άλλους δήμους, στην οποία θα μπορέσουμε, έχουμε ζητήσει ήδη και είναι θετική να μπορέσουμε να διακανονίσουμε και αυτά, ώστε να κλείσει όλο αυτό το μεγάλο χρέος που υπήρχε παλιά στη ΔΕΚ και να μπορούμε να ξεκαθαρίσουμε τελικά ποια λεφτά μπορούμε να εισπράξουμε. Επαεπτώνω, να πω, περίπου στα 4 εκατομμύρια έχουμε εισπράξει το 1,5 χρόνο από τα θέματα των διακανονισμών που έχουμε κάνει με τους παλιούς λογαριασμού. Έχουν εν μέρει ανταποκριθεί ο κόσμο, αλλά πιστεύω ότι έτσι θα λύσουμε ένα πρόβλημα. Θα ξεκαθαρίσουμε ποια αυτά μπορούν να εισπραχθούν και ποια δεν μπορούν να για να, υπάρχει ένα, να ξέρει ένα. να κάνει προγραμματισμό του, ώστε να προχωρήσουμε τον επόμενο χρόνο. Είναι σημαντικό αυτό να το ξέρει ο κόσμο. Να μπορέσουμε σε νέα τιμολογιακή πολιτική. Ε, ήδη πάει πολύ καλύτερα διότι ο κόσμο πληρώνει, είναι πολύ πιο συνεπή και πληρώνει πολύ καλύτερα και με τα νέα υδρόμετρα πλέον που είναι ψηφιακά και θα μπορούμε πλέον. Μέσα στο επόμενο μήνα αρχίσουμε να βγάζουμε εκαθαριστικού ανατρίμηνο με σκοπό στο επόμενο δύο χρόνια που θα έχει τελειώσει η τοποθέτηση των νέων υδρομέτρων, να βγάζουμε αναδίμηνο λογαριασμού. Είναι καλό για όλου και για την ΔΕΑ και για τον κόσμο που φυσικά αλλιώ είναι να πληρώνει ένα δίμηνο ένα τρίμηνο, πάλι να πληρώνει ένα εξάμηνο.